Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές. Λίγοι λαοί στην ιστορία έχουν να επιδείξουν ηρωικές πράξεις όπως αυτή του Μεσολογγίου. Οι μέρες το επαιτούν. Σύντομα γιορτάζεται η έξοδος του Μεσολογγίου. Αυτό θα είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Για να αρχίσουμε την εκπομπή, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Χρήστου Ευαγγελάτου, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος του Μεσολογγίου. Ένα απόσπασμα, την αρχή του βιβλίου, ένα αφιέρωμα από την έναρξη του βιβλίου που εκδόθηκε το 1959. Το Μεσολόγγι είναι ο μέγας παιδαγωγός του έθνους, ο φωτεινότερος και εγκυρότερος, διότι δεν δίδει απλώς το μέτρο του ελληνικού χαρακτήρος. Συγχρόνως τον δικαιώνει και συνεχώς τον κρατίνει και τον πλουτίζει με άτρομον σθένος και ωραίαν υπερηφάνιαν. Είναι το μεγαλειώδες παρελθόν που διδάσκει το μέλλον, που το καθορίζει, που το υφαίνει με το ένδοξον φυλετικών πεπρωμένων. Έτσι το Μεσολόγγι δεν ανήκει στην ιστορία που έχει γραφεί. Αποτείνεται στην ιστορία εκείνη που θα γραφεί και αποτείνεται στην ελληνική νεότητα, δια να της εμπιστευτεί το κοιμήλιον του πατριωτισμού και να τη ζητήσει να το τιμήσει, όπως άλλωστε συνέβη πάντοτε. Για να προσεγγίσουμε το θέμα του Μεσολογγίου, 171 χρόνια μετά, έχουμε καλέσει και έχουμε κοντά μας τον κύριο Φαράντο, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν είναι πρώτη φορά, κύριε Φαράντο, που έρχεστε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Σόκο. Τον κύριο Νίκο Ψηρούκη, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή ιστορικούς Ελλάδος. Κύριε Ψηρούκη, είναι τιμή μας που βρίσκεστε σήμερα στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ. Τον κύριο Νίκο Κολόμβα, ο οποίος είναι στρατηγός και εκτός του ότι είναι στρατηγός, είναι και μεσολογγίτης και πρόγονοί του συμμετείχαν στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Ευχαριστώ πολύ. Και τον κύριο Γεράσιμο Καζάνα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας του Μεσολογγίου. Προσπαθείτε, κύριε Καζάνα, να δημιουργήσετε στο Μεσολόγγι αυτή τη Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας. Ακριβώς αυτό, κύριε Σόκο, και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Πριν αρχίσουμε την εκπομπή μας, πριν αρχίσουμε να συζητάμε επί του θέματος, θα έλεγα να παρακολουθήσουμε ένα μικρό ρεπορτάζ που αναφέρεται στα γεγονότα τότε, στο Μεσολόγγι συνολικά, που θέτει έναν προβληματισμό και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν οι προσγειωμένες και συχνά κοινικές απόψεις των τεχνοκρατών, είναι δύσκολο πολύ να μιλήσει κανείς για το Μεσολόγγι. Ο καιρός μας εμφορείται από την ιδεολογία της συμπόρευσης με τα σχέδια των ισχυρών. Τα οράματα θεωρούνται παροχημένα. Η έννοια της αντίστασης μοιάζει πνιγμένη στη θάλασσα του εφησυχασμού, στην παραδοχή της αδυναμίας, στην ψευδαίσθηση του καταναλωτισμού. Οι χαμηλοί φράχτες, που να έχουν την τόλμη να ορθωθούν σαν κυματοθράφστες, τα μικρά καλυβάκια που να αντιστέκονται με αρετή στους τεκτονικούς σεισμούς του παρόντος, αποτελούν σήμερα την θλιβερή εξαίρεση. Φράχτη ονόμασε υποτιμητικά ο Ιμπραήμ τα τείχη του Μεσολογγίου όταν τα πρωτοαντίκρισε. Ένας μικρός μαντρότυχος που στέκεται όρθιος και περήφανος μπροστά στο μέγα πέλαγος της δύναμης των μεγάλων και τους χαλνάει τα σχέδια. Αραπιά σάτι, Γάλλου νους, Βόλη Τουρκιάς, Τόπι Άγγλου. Πέλαγο μέγα πολεμάει, βαρύ το καλυβάκι. Αυτά γράφει ο Διονύσιος Σολωμός για τους ελεύθερους πολιορκημένους, δίνοντας με 14 λέξεις την ουσία της μεσολογγητικής αντίστασης. Ο μικρός, ο ασήμαντος, που ορθώνει το ανάστημά του απέναντι στις ιερές συμμαχίες, που επικαιροποιεί τις Θερμοπύλες και πέφτει και αποθνίσκει ελεύθερος. Το βράδυ της 9ης προς την 10η Απριλίου του 1826, οι καταπονημένοι από την πείνα, τις αρρώστιες και τον αδιάκοπο βομβαρδισμό μεσολογγίτες επιχειρούν την ηρωική τους έξοδο. Βγαίνουν από τον άπαρτο φράχτη τους για να μπουν στην ιστορία. Όχι τόσο σαν γεγονός, σαν μια απλή ημερομηνία ανάμεσα στις τόσες άλλες, αλλά σαν σύμβολο θυσίας στο βωμό ιδανικών που να ξεπερνούν τα στενά όρια της ύπαρξης, που να νοηματοδοτούν τη ζωή. 171 χρόνια αργότερα, το Μεσολόγγι υπάρχει σαν πρόταση ζωής και σαν αξία. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Τα μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο από τούτο ταλονάκι. Μεγάλα λόγια. Βγήκαν από τον άπαρτο φράκτη τους για να μπουν στην ιστορία, είπε στο ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε πριν ο συνάδελφος Παναγιώτης Αθωγιανόπουλος.
Και 171 χρόνια μετά, εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτή τη μεγάλη θυσία, την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτό το κοιμήλιο πατριωτισμού θα προσπαθήσουμε να το δούμε με τα μάτια του σήμερα. Το Μεσολόγγι που έζησε δια του θανάτου του. Το Μεσολόγγι υπήρξε δια του θανάτου του. Πώς όμως δικαίωσε την κίνησή του και πόσο εύκολο είναι να μιλάμε σήμερα για το Μεσολόγγι, κύριε Φαράντο? Σήμερα είναι δύσκολο, όπως είπε και ο δημοσιογράφος προηγουμένως, κύριε Σόκο, να μιλάμε για το Μεσολόγγι. Και μάλιστα για μένα προσωπικά είναι κατά δύο τρόπους δύσκολο. Πρώτον, λόγω των καιρών. Και δεύτερον, για προσωπικούς λόγους. Διότι πραγματικά. Ο ήθη δηλαδή. Είμαι πολύ συγκινημένος να μιλάω, τα λέγαμε και προηγουμένως, για το Μεσολόγγι, γνωρίζοντας ότι πολλοί που φέρουν το όνομά μου Φαράντος ανήκουν στους πεσόντες αυτή τη εξόδου. Βέβαια, το όνομα Φαράντος είναι εκ των πεσόντων του Μεσολογγίου. Το θεωρώ δε ένα από τις ένδοξες στιγμές, θα έλεγα, της συγγένειας αυτής της δικής μας. Μετά την έβρεση μιας, αν επιτρέπετε, μιας επιγραφής του 4ου αιώνα, που βρίσκεται στο Μουσείο της Ερέτριας, με το όνομα πάνω Δημοκράτης Φαράντος, το πιο ένδοξο σημείο είναι αυτό, η συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στο Μεσολόγγι. Είναι δύσκολο να μιλάμε γι' αυτό. Θα έλεγα ότι θα διαφωνούσα λίγο με τον όρο του κειμένου που διαβάσατε, ότι το Μεσολόγγι είναι κοιμήλιο. Εκτός αν διευκρινίσουμε τον όρο κοιμήλιο. Είναι κοιμήλιο πατριωτισμού. Ναι. Θα έλεγα είναι τόσο ζωντανό, τόσο ενεργό το Μεσολόγγι. Δείχνει τόσο έντονα την ζωντανή, τις δυνάμεις, τις ζωντανές της παράδοσης του ελληνισμού από τα αρχαιότητα χρόνια μέχρι σήμερα, που δεν μπορούμε να το θεωρούσουμε σαν κοιμήλιο, παρά σαν ένα παγκόσμιο ζωντανό τόπο ελευθερίας. Και όπως είπαμε, ένας παγκόσμιος τόπος ελευθερίας που συνδυάζει τα νοήματα της αντίστασης, συνδυάζει το υψηλό φρόνημα των Ελλήνων και πραγματοποιεί εκείνο με το οποίο ξεκίνησε η Επανάσταση του 21, διότι μιλάμε για Επανάσταση, το ελευθερία ή θάλατος. Οι Έλληνες σε αυτή την εποχή έχουν πάρει πλέον την απόφαση ότι ή θα γίνουν ελεύθεροι από τον δεσποτισμό, από την τρομοκρατία του ξένου δυνάστη, από την καταπίεση και τη λελασία του πολιτισμού τους και την δική τους εκμυδένιση, ή θα γίνουν ελεύθεροι από αυτούς τους όρους και θα γίνουν ελεύθεροι για τον νέο κόσμο, σύμφωνα με, όπως τον φαντάζονται, σύμφωνα με τις παραδόσεις τους, τις ελληνικές και τις ορθόδοξες και τις μοντέρνες της εποχής εκείνης, ή θα πεθάνουν. Αυτό το μήνυμα του Μεσολογγίου, το οποίο συμπυκνώνει, όπως είπε και ο συνεργάτης σας προηγουμένως, μια παράδοση που ξεκινάει με το ΤΑΝ ή επιτάσχη, πάει στις Θερμοπύλες, πάει στις τελευταίες μέρες της Κωνσταντινούπολης, πάει στο Ελευθερία ή Θάνατος και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι αυτό το σημείο καθιστά το Μεσολόγγι ζωντανό, καθιστά το Μεσολόγγι ένα κόμβο της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας με παραδειγματική σημασία, με μεγάλη μορφωτική δύναμη και παιδευτική σημασία για τους νέους, όπως πολύ ωραία είπε το κείμενο, υπό τον όρο, όπως είπαμε, θα διαφοροποιήσουμε λιγάκι τον όρο κοιμήλιο. Κύριε Ψηρούκη, εσείς τι λέτε? Είναι εύκολο να μιλάμε σήμερα για το Μεσολόγγι. Εσείς είστε οπαδός του Ηράκλειτου, όπως είπατε πριν αρχίσει η εκπομπή, είστε οπαδός της αμφιβολίας, της αμφισβήτησης. Πώς μπορούμε να βλέπουμε σήμερα το Μεσολόγγι, 171 χρόνια μετά? Έχει αυτό το βάρος? Ναι, βεβαίως έχει το βάρος και βεβαίως αμφισβητώ αυτούς που το γιορτάζουν. Για να σας δώσω μια απάντηση. Μάλιστα. Ίσως θα πρέπει να πείτε πιο πολλά λόγια. Αμφιβάλλω για την ειλικρίνεια αυτών που κάνουν τους εορτασμούς. Δεν συμβαδίζουν με το νόημα του Μεσολογγίου. Εκείνο επίσης που ήθελα, αρπάζω την ευκαιρία για το κοιμήλιο. Δεν υπάρχουν κοιμήλια στην ιστορία. Η ιστορία είναι και αυτή τη τρισδιάστατη. Δηλαδή ο ιστορικός χρόνος είναι παρελθόν, μέλλον, παρόν, μέλλον. Δεν διαχωρίζονται. Σε καμία περίπτωση δεν διαχωρίζονται. Και εάν διαχωρίσεις, αν διαχωριστεί, τότε σημαίνει ότι ο άνθρωπος ως άνθρωπος χάνει τη δυνατότητα να προσδιορίσει τη θέση του μέσα στον ιστορικό χρόνο. Και αυτό
αυτό. Πόσο επικίνδυνο είναι, μας το είπε ο κύριος Κίζιγκερ, που μας είπε ότι πρέπει να μας χτυπήσει την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, για να μην αναπτυχθούμε και γίνουμε επικίνδυνοι στα σχέδιά τους και στα συμφέροντά τους στην Αιγύπτιο Ανατολή. Αυτό θα πει τρισδιάστατος ιστορικός χρόνος, τον έπιασε κοινικά ο Κίζιγκερ από άλλη πλευρά. Συνεπώς, το Μεσολόγγι είναι μέσα μας. Και είναι και μέσα στα παιδιά μας και στα δυσέγγονά μας που θα γεννηθούν. Δεν φεύγει. Είναι σημαντικό να το λέτε εσείς, ένας μείζων ιστορικός για το ελληνικό έθνος. Αυτό δεν φεύγει. Όπως δεν φύγαν οι Θερμοπύλες. Ό,τι και να γίνει, τουρκοκρατία περάσαμε, φραγκοκρατία, τουρκοκρατία περάσαμε. Δεν έφυγαν αυτά. Νομίζαν ότι έφυγαν. Νομίζαν ότι γεννήκαμε... αν το πάρετε ακριβώς, Γρεκίλοι που λέγανε οι Ρωμαίοι όταν προσκύνησαν κάποιοι Έλληνες τους Ρωμαίους και τους έλεγαν υποτιματικά, γιατί αυτοί μας λέγανε Γρεκούς, τους λέγανε ύστερα Γρεκίλους αυτούς, δηλαδή άνθρωποι για πέταγμα. Περάσαμε αυτές τις περιόδους τις σκοτεινές που όλοι νόμιζαν ότι χαθήκαμε. Και ξαφνικά πώς βγαίνει ο αγράμματος αυτό, ο αναλφάβητος, όχι αγράμματος, διότι δεν θα έβγαζε τη δημοτική πίεση αν ήταν αγράμματος. Αναλφάβητος, δεν ήξερε να διαβάσει, αλλά είχε μέσα του μεγάλο πολιτισμό. Πάρτε της τουρκοκρατίας τη δημοτική πίεση για να δείτε τι πνευματική δύναμη είχε ο ελληνικός λαός. Έτσι. Τόσο για την ελευθερία του, όσο και για την αγάπη του προς τη φύση, για την πατρίδα του, έτσι, και για το έθνος του. Και ξαφνικά ξεπηδάει και θυμούνται και τον Λεωνίδα και θυμούνται τους αρχαίους προγόνους τους, έτσι. Και μέσα στο Μεσολόγγι ορισμένα από αυτά τα κανονιοστάσια, όπως τα λέγανε, στην Τάφρο, είχαν ονόματα αρχαίων Ελλήνων. Για την ιστορία, το γεγονός του Μεσολογγίου, τι αξία έχει? Έχει την αξία ότι χωρίς ελευθερία δεν είσαι άνθρωπος, καταρχήν. Είσαι αυτό που έλεγε ο Γκόγκολ, νεκρή ψυχή. Μάλιστα. Αυτό, εάν εμείς δεν... Και βέβαια η ελευθερία δεν είναι κάτι το ιδεατό, είναι μια συνεχής δράση μέσα σε πλαίσια συγκεκριμένα ιστορικά βέβαια, άρα του ιστορικού χώρου πια, όχι και του χρόνου μόνο, και του χώρου, έτσι, την οποία αν πάψουμε να, αυτή τη δράση, αν την σταματήσουμε, αφανιστήκαμε. Αυτό ισχύει για όλους τους λαούς και για όλα τους ανθρώπους. Εάν σταματήσει να επιζητά την κατάκτηση της ελευθερίας του, η οποία είναι καθημερινό βίωμα και καθημερινή μάχη, πάβει να είναι άνθρωπος. Ας πούμε, γίνεται αυτό που έλεγε ο Επίκουρος, πλήθος. Έτσι. Μάλιστα. Αυτά τα... Κύριε Κολόμβα, εσείς είστε στρατηγός. Μάλιστα. Είστε μεσολογγίτης. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόγονοι σας συμμετείχαν στο Μεσολόγγι. Βεβαίως, πόσο, ναι. Πόσο εύκολο είναι για σας να μιλάτε? Έχω και πεσόντες και διασωθέντες. Έχετε και πεσόντες και διασωθέντες. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή είναι όταν περάσανε την έξοδο. Την έξοδο. Μάλιστα. Την πύλη βγήκανε. Στον κάμπο, ναι. Ακριβώς στο Μεσολογγίο, εκεί έχω πεσόντα. Και εν συνεχεία διασωθέντα, ο οποίος και έχει το όνομα του γιού μου, Αθανάσιος Κολόμβας. Μάλιστα. Στον Ναύπλιο. Τιμή μας λοιπόν που βρίσκεστε και εσείς σήμερα εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πόσο εύκολο είναι να μιλάμε σήμερα για το Μεσολογγίο? Πιστεύω εσείς ότι που έχετε είναι... και σχέσεις αίματος. Ακριβώς. Είναι διαχρονικό το μήνυμα που άφησε το Μεσολόγγι. Είναι αυτό που τόνισε ο Μεσολογγίτης, πάλι εθνικός μας ποιητής, ο Κωστής Παλαμάς, ότι η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Αναλογικά αυτό συνέβη στο Μεσολόγγι. Η ύλη κατήσχισε της μεγαλοσύνης του αντιπάλου υπό την έννοια των μέσων τα οποία διέθεται και του προσωπικού. Μάλιστα. Τόσο η άμυνα όσο και η έξοδος. Γιατί δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να συναρτούμε και την έξοδο μαζί με την άμυνα του Μεσολογγίου. Με τα γεγονότα τα οποία
Όπως δε ο κύριος Κρούγκες εύστοχα τόνισε προηγουμένως για τα ονόματα των αρχαίων, είχαν ονόματα αρχαίων, τα είχε δώσει ο Κοκκίνης, αυτός ο χειροτοπιός, ο Μιχαήλ Κοκκίνης, ο μηχανικός, ναι, ο Χιώτης μηχανικός, για να ενθαρρύνει και να ανυψώσει το φρόνημα των αγωνιστών, είχε δώσει τις ντάπιες αυτές, 23 στον αριθμό που είχαν γίνει, καθ' όλη την έκταση του τείχους των 2 χιλιόμετρων περίπου, είχε δώσει ονόματα και αρχαίων, αλλά και διασήμων προσωπικότητων όλης της Ευρώπης και Αμερικής. Η ντάπια του Φραγκλίνου, ο γνωστός Φραγκλίνος, η ντάπια του Γουλιέλμου Τέλου, είναι του Ελβετού ήρωος της Ανεξαρτησίας, του Γουλιέλμου της Οράγης, ο οποίος κατέκλυσε με νερά τους κάμπους της Ολλανδίας και έτσι ο Ναπολέον δεν μπόρεσε να κατάλαβε την Ολλανδία. Τα ντάπια του Τόκελι, ήταν Ούγγρος διάσημος στρατηγός που πολέμησε τότε και ούτω καθεξής. Απλώς κάνω μια... Και του Βύρωνα. Βεβαίως. Και του Βύρωνα και του Ρίγα, προς ανάμεις του Ρίγα Φεραίου. Για εσάς προσωπικά να μιλάτε για το Μεσολόγγι, τι σημαίνει? Είστε στρατηγός, είστε μεσολογγίτης, πάτε στο Μεσολόγγι, είναι η πατρίδα σας, και ασχολούμαι ιδιαίτερα με τα ιστορικά του τόπου μου, ναι. Βεβαίως. Έχω ασχοληθεί και με ιστορικά κείμενα, έχω 3-4 βιβλία περίπου το Μεσολόγγι, δοκίμια ας πούμε, συγγράψει, όπως η εποπία της Κλίσοβας, είναι ένα νησάκι που έφραζε την είσοδο από τον Πατραϊκό κόλπο. Το 15 μέρες πρώτης εξόδου, 25 Μαρτίου του 1826, επεδίωξαν να το καταλάβουν διαδοχικά. Το μεν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ο Κιουταχής με 3.000 αλλεπάλληλα κύματα βέβαια αυτά επιτιθεμένων και εν συνεχεία από το μεσημέρι και έπειτα όταν απέτυχε ο Κιουταχής και τραυματίστηκε μάλιστα ο Ιμπραήμ. 3.000 νεκροί και τραυματίες, έτσι καταγράφουν οι παρόντες ιστοριογράφοι. Στην Κλίσοβα πάνω έχουμε 3.000 νεκρούς. Κοιτάξτε, είχα πάνω στο νησάκι ακριβώς. Είχαν φροντίσει αυτός ένας πανέξυπνος, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος και ο Κίτσου Τζαβέλας. Ο ήρωας της Κλίσοβας. Ναι, τώρα ήρωας είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Πολλοί αναφέρουν τον Κίτσου Τζαβέλα, ο οποίος προσέτρεξε με αυτοθυσία για να ενισχύσει το φρόνημα και να συνδράμει τους αγωνιστές. Αλλά ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος υπήρχε ως διοικητής της φουράς εκεί. Είχαν φροντίσει, είχαν μπήξει πασάλους μπροστά από το νησάκι, ώστε τα πλοιάρια των Τούρκων να φτάνουν πρώτων πασάλων και να αναγκάζονται να κατεβαίνουν κάτω. Η ιδέα επίθεση έγινε από δύο μέρη. Από τα νησάκια μεν που κατά κάποιο τρόπο οριοθετούν την ανατολική πλευρά της Κλιμοθάλασσας και είναι βατά σε πεζούς, θαλασσοβατώντας λέει ιστορία, δηλαδή περπατώντας στη θάλασσα μέσα, μέχρι το γόνατο περίπου, ενώ από την άλλη μεριά, τη δυτική, είναι πιο βαθιά η θάλασσα και ήταν οι κανονιοφόρες βάρκες, έμφορτες και με κανόνια βέβαια, αλλά αυτές με τους πασάλους που είχαν μπήξει έντεχνα μέσα στη θάλασσα και υπό την θάλασσα για να μην φαίνονται, αναγκάζονταν να σταματάν πιο μπροστά. Οπότε όταν κατέβαιναν κάτω ήταν εύστοχοι, το πύρι ήταν πολύ εύστοχο των αμυνωμένων. 120 άνθρωποι αρχικώς, ενισχυθέντες κατά καιρούς, δεν υπερέψαν τους 130-140. 3.000 νεκροί, 1.45 δικών μας. Στην Κλίσοβα, στην είσοδο του Μεσολογγίου. Πήγε ο Κασομούλης, τελειώνω μια στιγμή, πήγε ο Κασομούλης την άλλη μέρα να επισκεφθεί τον τόπο, περιγράφω ο ίδιος. Ναι. Και ξέρω και το διαβάσει αυτό. Τα πτώματα, λέει, επέπλεαν μέχρι το φαινόμενο ορίζοντα, μέχρι τα μπουχορογάλατα. Βλέπαμε να επιπλέουν τα πτώματα των... Το μπουχορογάλατο, όπως το λέτε, είναι η περιοχή Ευηνοχωρίου και ακριβώς, Γαλατά. Είναι η χωριά της περιοχής. 10 χιλιόμετρα μακριά από το Μεσολόγγι. Οι τηλεθεατές μας δεν θα καταλαβαίνουν ακριβώς ορισμένους όρους. Ναι. Επέπλεαν τα πτώματα των Τουρκοεγυπτίων. Και όχι μόνο των Τουρκοεγυπτίων, των Αιγυπτίων. Διότι οι Τούρκοι το πρωί μέχρι το μεσημέρι φρόντισαν και τα πήραν τα πτώματα, τα απέσυραν με τις βάρκες για να τα πάνε να τα θάψουν. Πριν περάσουμε στο ιστορικό. Συγγνώμη που παρενέβηνε. Στο ιστορικό γεγονός, με ακρίβεια, έτσι να το προσεγγίσουμε λίγο. Κύριε Καζάνα, πέστε μας κι εσείς, τι σημαίνει για εσάς, πόσο εύκολο να μιλάμε σήμερα για το Μεσολόγγι. Είστε κι εσείς Μεσολογγίτης. Κι εγώ είμαι Μεσολογγίτης και εμένα πρόγονός μου έχει συμμετάσχει στους αγώνες των Μεσολογγιτών, γι' αυτό κι εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση. Θεωρώ ότι η Επανάσταση του 1921 και η ηρωική θυσία των Μεσολογγιτών δεν είναι ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός. Κατά τη γνώμη μου συνδέεται με την παγκόσμια ιστορία. Συνδέεται με την Επανάσταση που έκανε ο Αριστοτέλης και δημιουργήθηκε η Αναγέννηση, όταν οι Ευρωπαίοι στο δεύτερο ήμιση του Μεσαίου να ήρθαν σε επαφή με τον Αριστοτέλη
και μέσω της Ιβηρικής Χερσονήσου με τους Άραβες και με την πτώση της Κωνσταντινούπολης και έγινε η επανάσταση αυτή που λέμε αναγέννηση. Μετά έχουμε την Γαλλική και την Αμερικάνικη επανάσταση. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό και με τον δικό μας το δάσκαλο του γένους τον Κοραή. Και συνεπώς είναι γαλοχημένη η Ελληνική Επανάσταση από όλα αυτά τα νοήματα. Και το Μεσολόγγι τελικά είναι το σύμβολο της ελευθερίας του νεοελληνισμού. Υπήρξε καταλυτικό γεγονός για να επηρεάσει και τις μεγάλες δυνάμεις. Ο κύριος εκφραστής της Ιεράς, Ιεράς Συμμαχίας, ο Μέτερνιχ, είπε στην πύλη ότι δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτε διότι μεσολάβησε το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι το σύμβολο της ελευθερίας και νομίζω ότι είναι δύο οι πόλεις της ελευθερίας της Ελλάδος. Οι πλατείες της αρχαιότητας το 479 όταν νίκησαν οι Έλληνες τους Πέρσες τις πλατείες και ανακήρυξαν ιερές και ασύλους τις πλατείες και μάλιστα έστησαν βωμών στον Ελευθέριο Δία. Το ίδιο κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι έχει υποχρέωση η σύγχρονη Ελλάδα να δημιουργήσει τη Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας με έδρα το Μεσολόγγι. Θα μας πείτε αυτό, γι' αυτό αργότερα. Θα έλεγα να προσεγγίσουμε τώρα λίγο με πιο μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα της εξόδου. Δηλαδή το ίδιο το Μεσολόγγι, τι είναι, ιστορικά. Κύριε Ψηρούκη, θα έλεγα ότι εσείς έχετε το λόγο, μια και έχετε και τον τίτλο του ιστορικού. Και βεβαίως δεν τον έχετε απλώς τον τίτλο, είστε ένας σημαντικός ιστορικός. Μετά την κάθοδο πια του Ιμπραήμ, δηλαδή τη συμμετοχή της Αιγύπτου, που την οργάνωσε στρατιωτικά η Γαλλία, διότι η Γαλλία και αυτή απέβλεπε στο να πάρει τεμάχιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή και ολόκληρη. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή δεν είμαι στρατιωτικός, επέλεξαν οι Έλληνες το Μεσολόγγι ακριβώς για αυτή την διομορφία του. Από τη μία ήταν το βουνό και η άνθος, το οποίο ανέλαβε ο Καραϊσκάκης. Ο Αράκυνθος, ίσως. Ναι, ο Αράκυνθος. Και από την άλλη ήταν η λιμνοθάλασσα. Τα μεγάλα πλοία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν πάνω από 5 χιλιόμετρα το Μεσολόγγι λόγω της λιμνοθάλασσας. Ο Δε Μιαούλης που ανέλαβε τον ανεφοδιασμό, πολύ έξυπνα, μπορούσε το Μεσολόγγι να κρατήσει 100 χρόνια. Και έπεσε από την πείνα, όχι από τα βόλια. Έπεσε από την πείνα, η τρομερή πείνα. Και θέλω να πω ότι το Μεσολόγγι συνδέεται με την Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση είναι αναπόσπαστο πια τμήμα, μπαίνει δυστυχώς από το 22 και έπειτα, το 822, στο ανατολικό ζήτημα, που είναι πώς οι μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις θα μοιράσουν το μεγάλο άρρωστο της Ανατολής, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, εκεί πέρα δόθηκε η μάχη με την οποία η Ελληνική Επανάσταση έδειξε ότι αντέχει. Και όταν ο Κολοκοτρώνης με την επιδρομή του Ιμπραήμη είπε «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» και άρτησε από τακτικό πόλεμο ανταρκτικό, οι μεγάλες δυνάμεις και ιδιαίτερα η Ρωσία με τον Νικόλαο και η Αγγλία αποφάσισαν στις 4 Απριλίου του 1826 να δημιουργήσουν ένα κράτος ελληνικό υποτελές στο Σουλτάνο. Και ταυτοχρόνως, σύμφωνα με ένα έγγραφο που δυστυχώς δεν το έχω στα χέρια μου, του Βαβαρού πρέσβη, το είδα με τα μάτια μου. Είναι στο Υπουργείο Γεωργίας της Τσεχίας, στο αρχείο Μέτερνιχ, φάκελος Καποδίστριας. Κατασκόπευε τον Καποδίστρια, έκλεβε την αλληλογραφία του και ό,τι αφορούσε την Ελλάδα με πράκτορες. Μέσα εκεί υπάρχει λοιπόν αυτή η έκθεση του Βαβαρού προς το βασιλιά της Βαβαρίας, τον πατέρα του Όθωνα μετά, όπου του λέει ότι σήμερα αυτοί οι κύριοι αποφάσισαν την πτώση του Μεσολογγίου.
Λοιπόν, η απόφαση... 6 Απριλίου λέτε ότι αποφασίστηκε. 4. 4 Απριλίου. 10 ναι. γίνεται η πτώση. 10 ναι. γίνεται η έξοδος. Ναι. 10 Απριλίου του 1826. 26. Ναι. Και αφού αποφάσισαν να γίνει ανεξάρτητο και διερωτάσαι γιατί δεν άφησαν έτσι να νικήσουν οι Έλληνες, διότι αν, δηλαδή, αν βγαίνανε θριαμβευτές οι Έλληνες από τη μάχη του Μεσολογγίου, όχι ηθικώς, ηθικώς βγήκαν. Έτσι και παγκοσμίως βγήκαν. Ηθικώς, όχι βγήκαν και αυτό αποδεικνύεται γιατί εμείς σήμερα μιλάμε 171 χρόνια μετά ναι. για αυτό το γεγονός. Ναι, αλλά εάν βγαίνανε και νικητές, η Ελλάδα δεν ήταν αυτή που μας δώσανε οι κύριοι αυτοί οι μεγάλες αποικιοκρατικές δυνάμεις που μετά την λέγαμε και ψωροκόστενα, δεν είναι έτσι. Βεβαίως. Δεν θα μας φέρνανε όποιο βασιλιά θέλανε αυτήν βασίλειον της Ελλάδος με κάποιον βασιλέα ο οποίος να μην είναι Άγγλος, Γάλλος, ούτε και Ρώσος βέβαια. Και έτσι επέλεξαν τον Όθωνα και τον φέρανε εδώ. Έτσι. Προηγούμενα, πρώτο Μεσολογγείο θα κοιτάξετε, προσπαθούν να κάνουν αυτό το κράτος και διόρισαν τον Τζόρτζ, αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, έναν τυχοδιώκτη ο οποίος είχε πάει και φυλακή γιατί έκανε καταχρήσει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, Ναύαρχο Κόχραν, ο οποίος έκανε και τον Ναύαρχο στη Χιλή, γιατί και στην ίδια περίοδο έχουμε τις επαναστάσεις Λατινικής Αμερικής, έτσι, από την Ισπανική Απικιοκρατία. Έκανε και στη Βραζιλία τον Ναύαρχο, τον φέρανε εδώ, τον χρήσο πληρώσαμε και έγινε αυτό το, η μεγάλη καταστροφή της στερεάς Ελλάδος, έτσι, από αυτούς τους δυο κυρίους, έτσι, και η δολοφονία του Καραϊσκάκη στην μάχη του Φαλήρου. Μάλιστα. Έτσι. Το, λοιπόν, αυτό που ήθελαν ήταν δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Ελληνική Επανάσταση που σήμαινε η αρχή του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το παγκόσμιο γεγονός, το ιστορικό όσον αφορά πολιτικές ανακατατάξεις. Δεν μπορέσαν να νικήσουν την Ελληνική Επανάσταση, όχι, κύριε Ψηρούκη. Όχι. Η Ελληνική Επανάσταση κρίθηκε το 1821-22 όταν ο ελληνικός στόλος έκλεισε τη Μεσόγειο και έκλεισε το εμπόριο με την Ανατολή. Εκεί κρίθηκε. Εκεί παρόλο κρίθηκε. Ότι η Ιερά Συμμαχία και η ισχυρή της εποχής, ο Μέτερνιχ με εκπρόσωπο του Μέτερνιχ. Εκεί διασπαστήκαν ύστερα, γεννήκαν μαλλιά κουβάρια. Σας λέω, αν δείτε τα διπλωματικά έγγραφα, είναι εμετικά της υποκρισίας τους, της βρωμιάς τους και του κινησμού τους. Σας λέω, ο Γάλλος πήγαινε και μετά έφερε γαλλικό στρατό μετά για να διώξει δίθεν τον Ιμπραήμι και έκανε και αυτό τα ίδια που έκανε και ο Ιμπραήμι με το Μεζόν. Και ταυτοχρόνως ετοίμαζε το Μοχάμεντ Άλι να πάρει την Κωνσταντινούπολη για να κάνει την γαλλική Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και συμμαχή ο αιώνιος εχθρός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι από φιλενισμό, κάθε άλλο, ο Ρώσος Τσάρος, και στέλνει και στόλο και στρατό στο Βόσπορο, έτσι, να προστατεύσει τον Σουλτάνο. Όλα αυτά αφορούν το τι αναταραχή και τι αλληλοχία χάους στις σχέσεις τους έφερε η Ελληνική Επανάσταση του 21 και στην οποία έτσι, πώς να το πούμε, κομβικό σημείο είναι το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι ούτε συντρίφθηκε, έτσι, ούτε προδόθηκε, όπως είπε ο Ιμπραήμ στους πολιορκημένους, πάρτε 1.000.000 γρόσια, πάρτε όλη την κινητή σας περιουσία που έχετε στην πόλη, έτσι, και σηκωθείτε, φύγετε. Και αυτοί του είπαν, αποθνίσκομαι, δεν παραδεδόμαστε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Το, λοιπόν, αυτό όλο είναι μέσα σε αυτό το σύνθετο πλέγμα που πέφτει το ανατολικό ζήτημα, οι διεθνείς σχέσεις, οι απεικιοκρατικές, διότι είχε και το, δεν είχε σχέση βέβαια με την Γαλλική Επανάσταση το 21 όσον αφορά την αστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας μας, η οποία δεν ήταν αυτή η μικρή Ελλάδα που βγήκε
το 32, το βασίλειο της Ελλάδος, αλλά είχε σχέση και με τον αντιαπικιακό αγώνα. Διότι όντας δούλοι εμείς στους Οθωμανούς, οι απεικιοκράτες είχαν οικονομικά πια υποδουλώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 18ο αιώνα. Άρα είχαμε και τον απεικιοκρατικό ζυγό, τον αφανή, εμείς πάνω μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό μπορείτε να εξηγήσει και το πολύ μίσος που είχαν εναντίον μας. Δεν μιλάω για τις φωτεινές προσωπικότητες, τις αγνές που έδωκαν τη ζωή τους στους λεγόμενους φιλέλληνες, τα οποία ήταν μυαλά φωτεινά και τα οποία βέβαια και στην πατρίδα τους τους κατέτρεχαν. Μάλιστα. Και τους κατασυκοφαντούσαν. Εις επίρρωση αυτών που λέτε, θα ήθελα να αναφέρω ένα απόσπασμα από τον Μέτερνιχ που λέει εκεί κάτω, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή, πέρα από τα ανατολικά μας σύνορα, 300.000 άτομα θα κρεμαστούν, θα στραγγαλιστούν, θα παλουκωθούν. Ναι. Αυτή ήταν η θέση των μεγάλων δυνάμεων εκείνη την εποχή για την Ελλάδα, χειρώντας την αρχή της νομιμότητας στον ευρωπαϊκό χώρο. Και σας λέω του Νικολάου, του διαδόχου του Αλεξάνδρου, του Τσάρου. Σκυλιά θέλουν σκυλήσει ο θάνατο. Μάλιστα. Κύριε Φαλάντο, εσείς που είστε... Ακούγοντας τώρα τα πρωτόκολλα της ιστορίας... Δεν είναι, ναι. Από φιλοσοφίας μπορεί να μιλάτε. Την εμπειρική μέθοδο. Και με αυτό μιλάμε για πρωτόκολλα της ιστορίας. Εμένα το μυαλό μου, μετά από αυτό που είπατε κι εσείς, το απόσπασμα που διαβάσατε, πήγε κάπου αλλού. Πήγε σε αυτό που λέμε βλέμμα, τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ιστορία. Ένα πράγμα που ο Σάρτρ στην εποχή μας το δίδαξε κατεξοχήν. Το βλέμμα με το οποίο βλέπουμε ένα πράγμα και μέσω του οποίου γνωρίζουμε εμείς, παραδείγματος χάρη, πώς μας βλέπει ο άλλος, γνωρίζουμε τον εαυτό μας κλπ. Είναι μια θαυμάσια διαλεκτική. Όσον αφορά λοιπόν το Μεσολόγγι και την Επανάσταση, και χαίρομαι γιατί μιλάμε για Επανάσταση, γιατί πολλοί έχουν αμφισβητήσει πάλι άλλο βλέμμα εδώ, τον όρο Επανάσταση. Μιλάνε για εξέγερση. Για την Επανάσταση του 21, μιλάτε. Βεβαίως, ναι. Μιλάνε για ξεσηκωμό, για εξέγερση. Σηκώμη, αυτοί δεν έχουν προσδιορισμένη θέση στον ιστορικό χώρο. Ακριβώς. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Μιλάνε για εξέγερση, μάλιστα τώρα πρόσφατα στο φοιτητικό κίνημα στην Ευρώπη και πολύ δική μας. Ναι. Λέει, κοιτάξτε, δείτε, η ελληνική γλώσσα δεν έχει μια ανάλογη λέξη της λέξης ρεβολουτσιών, για την οποία μιλάει ο Μάρξ, μιλάνε οι επαναστάτες κλπ. Εδώ στη Δύση. Και ξεχάσατε τι σημαίνει ο όρος Επανάσταση. Και ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, η πρώτη που ξεκινάει την νέα Ευρωπαϊκή Επανάσταση, διότι η Ελλάδα, ο ελληνισμός, ξεκινάει την πρώτη αναγέννηση των νέων χρόνων, το 10ο αιώνα. Η πρώτη επανάσταση της σύγχρονης Ευρώπης λαμβάνει η χώρα εδώ στην Ανατολή. Και πώς λαμβάνει η χώρα? Με το κίνημα των κλεφτών, που τότε λέγονται ακρίτες, απελάτες κλπ. Δεύτερον, με τη δημοτική γλώσσα. Ακρίτας, διγενείς ακρίτας και άλλοι. Τρίτον, με το κίνημα του βυζαντινού ανθρωπισμού. Οι οποίοι όλοι αυτοί τίθενται καταρχήν κατά της θεοκρατίας, της βυζαντινής θεοκρατίας. Βέβαια, εμείς τους γνωρίζουμε ως επαναστάτες στη φάση του ανταγωνισμού, του ξεσηκωμού εναντίον της Οθωμανικής Θεοκρατίας. Και το Μεσολόγγι είναι ένα κομμάτι αυτής της νέας φάσης της Επανάστασης. Είπα και προηγουμένως ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της νεοελληνικής Επανάστασης παρεμβάλλεται αυτό που λέμε πτώση της Κωνσταντινούπολης. Ο νέος ελληνισμός για μένα αρχίζει το 10ο αιώνα και όχι με την πτώση. Και παρεμβάλλεται και κάτι σημαντικό, θα ήθελα να επισημάνω εδώ, κύριε Σόκο, για το Μεσολόγγι. Το οποίο δεν ξέρω αν ιστορικοί, δεν είμαι ιστορικός, αν το έχουν θεματοποιήσει. Παρεμβάλλεται ένα νεοελληνικό κράτος στην περιοχή, νέο ελληνικό κράτος, το Δεσποτάτο της Υπήρου. Το οποίο σε τι διαφέρει από το Δεσποτάτο του Μιστρά ή της Τραπεζούντος? Ότι αυτό το Δεσποτάτο της Υπήρου εκπροσωπεί το πιο σκληρό ελληνικό και ορθόδοξο πνεύμα. Θα έλεγα εκπροσωπεί το πνεύμα του Μάρκου του Ευγενικού. Όχι επαφές με τη Δύση, όπως θέλαν οι παλαιολόγοι. Όχι πάρε δώσε, εκπροσωπεί το πιο σκληρό, θα έλεγα, πνεύμα της αντίστασης. Έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η περιοχή, αυτό το πράγμα, αυτό το νεοελληνικό μόρφωμα εντός εισαγωγικών, έχει επηρεάσει την νεοελληνική παράδοση, όπως είπε ο κύριος Ψεροκής, τα δημοτικά τραγούδια της περιοχής, τους χορούς, την νοοτροπία. Στο ρεπορτάζ που ακούσαμε πριν, συνοδεύονταν από ένα δημοτικό τραγούδι, το οποίο αναφέρεται. Αχώς βαρύς ακούγεται μέσα από το Μεσολόγγι. Το Μάρκο πάνω στην εκκλησία, το Μάρκο πάνω στον τάφο. Πολύ ωραία. Είναι πάνω στην και επειδή είπα ότι αποτελεί παγκόσμιο τόπο με τεράστια μορφωτική δύναμη για τους νέους μας και ανά τον κόσμο,
για την ανθρωπότητα τόπο ελευθερίας και μορφωτικό κέντρο το Μεσολόγγι, όπως ετώνησαν και οι εκλεκτοί εδώ συνομιλητές μας. Θέλω απλώς να τελειώσουμε μία πρόταση με αυτό που είπε ο κύριος Ψερούκης, ότι ιστορικός χρόνος, που εννοεί παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι μία ενότητα που δεν πρέπει να διασπάται, η οποία ενότητα θεμελιώνεται μέσα σε αυτό το πράγμα που λέμε μεμόρια, μνήμη ή ανάμνηση. Ανάμνηση της πραγματικότητας. Όταν λοιπόν οι σχέσεις προς την πραγματικότητα που είναι πριν από εμάς, την ιστορία μας, είναι αναμνηστική και όχι αναβιωτική ή δεν ξέρω πώς ή όπως σύμφωνα με το βλέμμα που μίλησε με τον Μέτερνιχ, ή θα έλεγα ακόμα εδώ θα διαφωνούσε και λιγάκι με το ηρωικό που διαφώνησε να συνταχθώ και εγώ με τον κύριο Ψερούκη, με το εποποιητικό, ηρωικό, διθυραμβικό έτσι βλέμμα που το βλέπουμε παρασχάρι στους στίχους του Σολομού, του μεγάλου Σολομού, όταν μιλάει για τον ψαρών την ολόμαυρη ράχη. Έτσι. Εκεί έχουμε ένα υμνολογικό, δοξαστικό τρόπο, θεάστε την ιστορία και τα πράγματα. Στο Μεσολόγγι, το Μεσολόγγι δεν μας αφήνει τέτοια περιθώρια. Το Μεσολόγγι έχει, όπως και τα ψαρά βέβαια, έτσι, και βέβαια εμείς δεν είμαστε ποιητές, το Μεσολόγγι κατέχει, όπως είπαμε, τέτοια ζωντάνια, τέτοια δύναμη, τέτοια μορφωτική ικανότητα, τέτοιο μεγαλείο, τέτοια παραδειγματική σημασία, που μας οδηγεί στο να έχουμε μαζί του μια, θα έλεγα, ιστορική κριτική θέση, συνάφεια, ένα ιστορικό κριτικό συσχετισμό, άλλοτε λέγαμε ένα διαλεκτικό συσχετισμό, που είναι, δηλαδή, ένα συσχετισμό που δεν αφορά ιστοριοπληξία, ούτε πατρογονοπληξία, παρά αφορά την ανακάλυψη των δυνάμεων, των ζωντανών δυνάμεων του έθνους μας και τη σημασία, τη μορφοποιητική σημασία, τη μορφωτική, την παιδαγωγική και την άλλη σημασία που έχουν για το παρόν, για το σήμερα. Και για το αύριο. Και το αύριο. Η Άνοιξη ασφαλίσουμε λοιπόν ένα τέτοιο ιστορικό κριτικό βλέμμα ως προς αυτά τα πράγματα, τα γεγονότα, όπως είναι το Μεσολόγγι. Νομίζω ότι καταρχήν δικαιώνουμε και το Μεσολόγγι, διότι ο αγώνας αυτός και η έκρηξη αυτή, η επαναστατική αυτή πράξη ανωτάτου επίπεδου, έγινε ακριβώς για να μπορούμε εμείς να έχουμε μια κριτική σχέση με την ιστορία, δηλαδή σχέση ελευθερίας, σχέση αυτονομίας. Συμφωνείτε, λέει, απολύτως να γίνει η Ακαδημία Ελευθερίας στο Μεσολόγγι. Το δικαιούται. Εγώ όταν το άκουσα διερωτήθηκα γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα, πραγματικά, τόσο έχουν καθυστερήσει. Θα το ακούσουμε μετά, καλά, θα έλεγα να μας... Θα έλεγα, εύχομαι να γίνει και εύχομαι να λειτουργήσει. Να λειτουργήσει είναι το γιατί πιο σημαντικό. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πολλά ιδρύματα, ξέρω εγώ, φορείς δημιουργούνται και ύστερα τα χάνεις. Ή ξεφυτρώνουν. Ναι, ή ξεφυτρώνουν και λες πού είναι αυτά. Κύριε Κολόμβα. Ναι, κύριε Ψερούκη. Ήθελα να πω αυτό που είπε ο Σολομός. Το Μεσολόγγι ανέδειξε τις μεγάλες ουσίες της ανθρωπότητας. Τις μεγάλες ουσίες, τις προσδιορίσε κιόλας. Ναι, είναι η ελευθερία. Η ελευθερία. Αυτό το βλέμμα σε φορούμε πολύ. Μάλιστα. Άρα είναι μια διαχρονική περίπτωση. Μια διαχρονική περίπτωση. Τώρα, αυτοί είναι, που είναι, θέλουν είναι να απομυθοποιήσουν. Και λένε ότι την ώρα του Μεσολόγγι... Εσείς είστε της απομυθοποίησης, κύριε Ψερούκη. Όχι, δεν είμαι της απομυθοποίησης. Είστε της αμφισβήτησης, το είπατε πριν. Όχι, της αμφιβολίας. Της αμφιβολίας. Δηλαδή, δεν μπορείς να δημιουργήσεις δογματικές θέσεις απαράβατες και ακίνητες. Της έρευνας. Είναι εναντίον της ελευθερίας. Έρευνα και πίστε, δε. Αυτό είναι ο δογματισμός. Όχι, γυράσκω αΐ διδασκόμενο τι είναι. Έρευνας, τι θα πει γυράσκω αΐ διδασκόμενο. Ακριβώς. Εγώ οφείλω να κάνω το δημοσιογράφο του διαβόλου και όχι το δικαιωμά. Ναι. Αυτό, όχι τη αφιβολία του κυρίου Ξηρουκή. Όχι, λέω γυράσκω αΐ διδασκόμενο. Διδάσκεστε ακόμα δηλαδή. Βεβαίως. Θα μπορούσα να μάθετε και άλλα πράγματα για το Μεσολόγγι. Ναι, όταν έγραψα στα 23 μου τη Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία κυκλοφορεί μέχρι τώρα, έχει κάνει δεν ξέρω πόσες εκδόσεις κάνανε, έτσι, νόμιζα ότι είχα ανακαλύψει το σύμπαν. Βέβαια, ήμουν ο πρώτος ο οποίος τη σύνδεσα άμεσα με τα πετρέλαια. Έτσι, ωραία. Και σήμερα διαβάζω και ξαναδιαβάζω και κοιτάω πόσο θα την είχα γράψει. Διαφορετική. Όχι διαφορετική στην ουσία της, αλλά από πολύ περισσότερες πλευρές φωτισμένη. Μου λείπουν κοινωνιολογικές πλευρές, μου λείπουν ψυχολογικές πλευρές, μου λείπουν πολλά. Νέος όμως νομίζεις ότι κατακτάς το σύμπαν.
Είναι σημαντικό ότι ένας Μικρασιάτης, ο οποίος τα 23 το έγραψε την ιστορία της Μικρασιατικής καταστροφής. Ναι, και ο οποίος έχασε όλη. Να μιλήσει για τη Δύση της Ελλάδας, ναι, για τη δυτική πλευρά της Ελλάδας. Όλη η οικογένειά μου σφάχτηκε. Είμαι αϊβαλιώτης, δεν έμενε ούτε ένας. Έτσι. Για αυτά τα μεσολόγια θα μιλήσουμε μια άλλη φορά. Ναι. Γιατί νομίζω ότι κάποια μεσολόγια θα. Τις χαμένες πατρίδες. Κύριε Κολόμβα, αναφερθήκατε πριν στην μάχη της Κλίσοβας, όπου είχαμε 3.000 νεκρούς. Περιγράψατε πώς. Έχω γράψει και ένα δοκίμιο σχετικό για τη μάχη της Κλίσοβας, ερευνώντας κάπου 100 πηγές. Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα να πούμε έτσι, σε τρία λεπτά, να πείτε την ιστορία. Ότι το Μεσολόγγι ήταν η δεύτερη πολιορκία, γίνεται η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, και μέσα σε πόσο διάστημα φτάνουν στην έξοδο. Και κατά τη διάρκεια της εξόδου, που έχουν συνοηθεί με τον Καραϊσκάκη να πάνε να συναντηθούν στον ζυγό, ακούγεται πίσω στις ντάπιες. Και αυτό, αν είναι μύθος ή πραγματικότητα, για τους Μεσολογγίτες. Αν όντως γυρίσαν πίσω εκείνη τη στιγμή. Γύρισαν, ενώ πηγαίναν να βγουν, γυρίσαν πίσω και γιατί. Ο κύριος Ψηρούκης βέβαια κοιτάει κάπως. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν μελέτησα συστηματικά την Επανάσταση του 21. Έχω μια σφαιρική μόνο. Μάλιστα. Αντίληψη. Αλλά το ξέρω αυτό ότι πανηγυρίστε πίσω, γιατί κάπου το μάθανε οι Τούρκοι. Είχε και. Ήταν προδοσία, τι ήταν αυτό, δηλαδή. Όχι. Και. Κοιτάξτε, από τώρα γι' αυτό. Ναι. Κοιτάξτε. Τελικά είναι η εκδοχή την οποία λέει ο κύριος Ψηρούκης. Ψηρούκης. Ναι. Κύριος. Ψηρούκης. Ψηρούκης, μάλιστα. Ότι δεν ήταν προδοσία. Έγινε το εξής. Είχαν αποφασίσει να βγουν από 4 γέφυρες. Από την ανατολική πλευρά του κάστρου, του φρουρίου, της τάφων. Και είχαν βάλει σκάλες, 4 σκάλες ξύλινες. Η τελευταία δεξιά προς τη θάλασσα δόθηκε για τα γυναικόπαιδα, τα οποία ήταν κάπως και καλυμμένα. Αλλά οι φτεροπόδαροι, κατά κάποιο τρόπο αγωνιστές, ήταν ταχύτεροι. Και άργησαν, προβάδισαν εν σχέση με τα γυναικόπαιδα. Τα γυναικόπαιδα τα οποία ακολουθούσαν και τα οποία συνόδευαν οι Μεσολογγίτες, κυρίως πυροβολητές, οι οποίοι πυροβολητές μείναν μέχρι τέλους για να διατηρούν τη φυσιογνωμία της μάχης, όπως λέμε στο στρατό, δηλαδή συνέχισαν να αντιπυροβολούν για να μην φανεί ότι είχε γίνει η έξοδος, καθυστέρησαν. Όταν λοιπόν φτάσανε να εξέρχονται, τότε οι μεν τρεις άλλες φάλαγγες, αυτές που είχαν διολυστήσει από τα τρεις γέφυρες που ανέφερα προηγουμένως, είχαν προσπεράσει. Εκεί λοιπόν έγινε σκοτωμός μεγάλος. Τα γυναικόπαιδα να ορίονται, τα μικρά παιδιά. Ψιλόβρεχε κιόλας και έσπασε μια γέφυρα όπως βγαίνανε. Η τάφρος για να ανεβούν τα μικρά παιδιά και οι γυναίκες είχε κάποια μεγάλη δυσκολία. Οπότε πετάχτηκε η φωνή αυτή. Ο πίσω στις ντάπιες μας. Αυτή είναι η επικρατέστερη εκδοχή, διότι υπάρχει η εκδοχή ότι αυτό το πίσω το είπε ή ένας νεαρός Τούρκος που είχε συλληφθεί εχμάλωτος στο Ζαπάντι. Το λέει ο Αρτέμιος Μίχος αυτό. Ζαπάντι είναι ένα χωριό τουρκοχώρη, ήταν στο Αγρίνιο κοντά. Είχε το 21 συλληφθεί αυτός και είχε κατά κάποιο τρόπο αποδράσει λίγες μέρες πρώτης εξόδου. Και μετέδωσε το σύνθημα αυτός, αυτό ή και ότι αυτός το αναμετέδωσε. Ή κάποιος Βούλγαρος, ναι, ή κάποιος Οθωμανός. Επίτηδες, σαν προβοκάτσια, θα λέγαμε σήμερα. Αλλά η επικρατέστερη εκδοχή είναι αυτή, όπως οι εγκυρότεροι ιστορικοί πρεσβεύουν, ότι προτίμησαν αυτό, την επιστροφή και την άμυνα μέσα στην πόλη τους, πιστεύοντες ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν την άμυνα αυτή και μην υπολογίζοντες ότι ήδη Τούρκοι και Αιγύπτοι είχαν από τις άλλες πλευρές, τις αφύλακτες πλέον, είχαν περάσει μέσα στα τείχη. Άλλωστε, ο πίνακας του Βριζάκη, του Θεόδωρου Βριζάκη, του ζωγράφου της Επαναστάσεως όπως απεκλήθη, ήταν ο Βριζάκης, ήταν ορφανό παιδί αγωνιστού του 21, αυτούς που είχε ο βασιλιάς, ο πατέρας του Όθωνα, ο βασιλιάς του Λουδοβίκος, για να μιλάμε και χάρη ιστορικής αλήθειας τώρα, είχε μαζέψει στο Μόναχο και του σπούδασε. Άλλου στρατική σχολή, άλλου ζωγράφου. Ο Βριζάκης λοιπόν, για να φτιάξει τον περίφημο αυτόν πίνακα, πήγε επί τόπου, μελέτησε και αυτό αναπαριστά. Ότι εξερχόμενη από τη σκάλα με τον Ραζικότσικα επικεφαλή, τον αρχηγό των Μεσολογγιτών, που σκοτώθηκε μάλιστα, και αυτό συνετέλεσε στο να διαλυθούν, ας πούμε, από την έννοια τη συνοχή, βλέπει κανείς να εισορμούν και από την άλλη πλευρά οι Αγαρινοί, οι Τούρκο-Αιγύπτιοι. Είναι μια
σύνθεση, ας πούμε, αυτή, αλληγορική κατά κάποιο τρόπο, δεν μπορείς ένα πίνακα να παραστήσεις όλη την έκταση. Έτσι περίπου. Είμαι το πίσω, κατά την άποψή μου ήταν αυτό, ότι άπαξ είχαν αποκολληθεί από τους άλλους, προτιμούσαν να γυρίσουν πίσω, νομίζοντας ότι θα συνεχίζουν την αντίσταση. Κύριε Κολόμβα, στο Μεσολόγιο αυτή τη στιγμή. Το Μεσολόγιο. Ναι, συγγνώμη, αυτό που λέει. Ήταν πέρασμα μέσα από την κόλαση. Και ήταν φυσικό ο μη καλός συγχρονισμός που δεν πετεύθηκε να δημιουργήσει τη σύγχυση. Ναι, και κυρίως τα γυναικόπαιδα. Κυρίως τα γυναικόπαιδα, τα οποία με τον προύχοντα το καψάλι όμως, το οποίο δεν αναφέραμε, έγιναν ολοκαύτωμα, ανατινάχτηκαν. Ναι, αυτό, ναι. Μετά. Παρντών, ολοκληρώστε. Δεν ήταν για να σώσουν τη ζώουλα τους. Όχι άλλο αυτό, ναι. Όχι, μέσα στο Μεσολόγιο, αυτό λέει το κύριος. Δεν υπήρχε κανένας που ήθελε να σώσει τη ζώουλα του. Αυτό μπορεί ο κύριος Φαράντος, ως καθηγητής φιλοσοφίας, να μας πει πώς είναι δυνατόν να φτάνει κάποιος τη γλυκιά ζωή, να μην θέλει να τη σώσει. Αυτό το κάνανε φιλοσοφικά τώρα, διότι ήξεραν να ζήσουν. Κάποιος ξέρει να ζήσει μόνο όταν ξέρει να το θέλει. Και θα σας φέρω το σύγχρονο παράδειγμα του Σολομού της Κύπρου, ο οποίος, επειδή παρακολουθώ μέσω της ΕΡΤ, είναι το κανάλι τους, το ΡΙΚ, και το παρακολουθούσα εκείνες τις μέρες και τον άκουσα τον ίδιο, ο οποίος του λέγανε «Είσαι πελός» και απάντησε «Εγώ σήμερα θα πεθάνω ελεύθερος». Μάλιστα. Αυτό, συνήθως, ένας ο οποίος δεν έχει πια, πώς το λένε, μεθύσει από την λευτεριά, δεν μπορεί να το καταλάβει. Αποτολμήσει αυτό. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Ακριβώς. Καλά, δεν το αποτόλμησαν, αλλά δεν τον καταλάβανε. Γι' αυτό τον βγάλανε σχρός και ψυχασθενή. Ήταν, λέει, ψυχασθενής. Μάλιστα. Αυτοί που απομυθοποιούν είναι αυτοί. Απάντησε, απάντησε. Πεθάνανε γιατί ξέρουν να ζήσουν. Και νομίζω μια κουβέντα υπόθηκε όλο το νόημα. Το νόημα και το νόημα το άλλο, που να μην το αφήσουμε, να του δώσω μια προτασούλα ακόμα, έγκυται στον όρο έξοδος. Έξοδος, επίτηδες δεν είπαν έκσταση. Μάλιστα. Και επειδή άκουσα τη λέξη μεθύση κλπ, δεν βρισκόταν σε αλόφωνα κατάσταση. Όχι. Έτσι. Ήταν ξέρανετικά, λογικότατοι, εγνώση τους και ήταν, θα έλεγα, μαθηματική σχέδιο. Ακρίβεια. Μπήκαν σε αυτή τη φάση τη ζωή του και μάλιστα τη ζωή, η οποία ήταν εκπλήρωση των πανάρχαιων ελληνικών παραδόσεων. Του λεγόμενου, αυτό που μας θυμίζει και ο Περικλής, το εύδαιμον και το ελεύθερον, σε μια φάση τέτοιας πραγματικά ιστορικής ευδαιμονίας. Και θα πρέπει να προσθέσω πάλι ότι αν οι μεγάλοι προστάτηδες δυνάμεις, αυτές οι αποικιοκρατικές, δεν αφήναν τον Ιμπραήμ να πάρει τα τρία βασικά νησιά της Μενοθάλασσα, τον Ντολμά, την Κλίσοβα και το Βασιλάδι. Το Βασιλάδι. Το Ντολμά, ναι, και το Αιτωλικό μετά. Το Μεσολόγγι. Θριάμβευε και υλικός. Τώρα, κύριε Σόκο, και υλικός, πώς το εννοείται αυτό, κύριε Ψηρούχη? Θα σύντρεβε το Κιουταχή και τον Ιμπραήμ. Θα νικούσε τον Κιουταχή. Μα το ομολόγησε, ναι, αυτό. Ο πληθυσμός που ήταν εγκλωβισμένος, πολιορισμένος. Δεν τέλειωνε. Δεν τέλειωνε. Ήταν η θέση του, γι' αυτό την επιλέξαν οι επαναστάτες του 1921. Πνευματικά και πολιτικά νίκησε το Μεσολόγιο. Ύστερα από λίγο, όταν βρέθηκε με τον Δεριγνή, ύστερα από λίγο ο Ιμπραήμ, το παραδέχεται αυτό που λέει ο Ξηρούχης. Αν τρεις εβδομάδες θα έχει ακόμη τρόφιμα το Μεσολόγιο, θα είχαν λιώσει όπως τα βουνά, όπως τα χιόνια στα βουνά εκεί λιώνουν. Έχω τον πειρασμό να, μετά από αυτά που είπε ο κύριος Ψηρούχης, μετά τον όρο μεγάλες δυνάμεις από τη μια μεριά και το μικρό αλωνάκι από την άλλη. Ποιο ήταν πιο μεγάλο? Εγώ, σε σχέση με αυτά που λέει ο Λυσίας στον περίφημο λόγο του «Κατά Ερατοσθένους» και κατά αγορά το ότι αντιστασί εκεί τότε του Θρασίβουλου έκαναν την πόλη αυτή πάλι μεγάλη, εγώ λέω ότι αυτοί οι αγωνιστές του Μεσολογίου έκαναν το Μεσολόγιο τόσο μεγάλο που οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις είναι ανάγκη μπροστά τους. Πολιστικά και ιστορικά. Ίσως έχει νόημα να δούμε αν σήμερα μπορούν να γίνουν Μεσολόγια. Ίσως είναι ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής. Θα έλεγα όμως, Έχουν γίνει. Δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει και που αναφέρεται πώς το γιορτάζουν. Αυτό που εσείς αρνείστε. Αρνείστε αυτή. Αρνούμε το. Αλλά το γιορτάζουν για να μαθαίνουν και τα νέα παιδιά ενδεχομένως. Το πανηγύρι το αρνούμε. Ωραία. Θα δούμε ένα ρεπορτάζ και μετά θα μας πει ο κύριος Καζάνας για την Ακαδημία της Ελευθερίας που είναι ζητούμενο να γίνει στο Μεσολόγιο. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Η Ακαδημία
Η επέτειος των ιστορικών γεγονότων της Εξόδου γιορτάζεται κάθε χρόνο το βράδυ του Σαββάτου του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων. Αποτελεί για την πόλη του Μεσολογγίου τη μεγάλη γιορτή, στην οποία παρίστανται εκπρόσωποι της πολιτικής, της στρατιωτικής και της εκκλησιαστικής ηγεσίας της χώρας μας. Στο επίκεντρο των πανηγυρικών εκδηλώσεων βρίσκονται οι καθιερωμένοι ιεροί πομπή που μεταφέρει την εικόνα της Εξόδου από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ηρώο και αναπαράσταση της ανατίναξης της Σπυρίτιδαποθήκης από τον Καψάλη. Η ηρωική πτώση του Μεσολογγίου, που υπήρξε πηγή έμπνευσης για ποιητές και ζωγράφους, αντανακλά σε όλο της το μεγαλείο την ακατανίκητη δύναμη της ελληνικής ψυχής, τη θέληση για ελευθερία, για έναν τιμημένο υπερπίστεως και πατρίδος θάνατο. Έναν αγώνα στον οποίο η καρδιά δεν λογάριασε την υλική υπεροχή του εχθρού και αψήφισε το θάνατο. Ο μεσολογγίτης ποιητής μας, Κωστής Παλαμάς, γράφει χαρακτηριστικά. Η φαντασία μας πάει αλλού, στα τάρταρα και στάστρα, κι είναι πλανεύτρα μάγισσα και ξένη ξελογιάστρα. Μόνη η δική μας η καρδιά, ζωή και αγάπη, δένει με τις πατρίδες άσφαλτα, και σαν να μην πεθαίνει. Απριλίου 1826 έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου και ήταν παραμονή των Βαΐων. Κύριε Χαζάν, μάλλον επιθυμείτε να γίνει στο Μεσολόγγι η Ακαδημία της Ελευθερίας. Τι ενέργειες έχουν γίνει μέχρι τώρα και γιατί? Γιατί βεβαίως βγαίνει από τη συζήτηση και βεβαίως είναι σύμβολο της ελευθερίας στο Μεσολόγγι, αλλά το να διεκδικούμε να γίνει μια Ακαδημία Ελευθερίας, πρώτα απ' όλα, αν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό και τι ενέργειες έχετε κάνει μέχρι τώρα? Το να πραγματοποιηθεί είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακόμα και τους πόρους έχουμε προσδιορίσει εκτός του κρατικού προϋπολογισμού που θα ανέρχονται γύρω στα 3 δισεκατομμύρια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε έναν κόσμο που διεθνοποιείται η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τον ελληνικό πολιτισμό, που ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένα μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού. Στη δε κλίμακα των αξιών πρώτη έρχεται η ελευθερία, μετά η ειρήνη, η δικαιοσύνη και οι υπόλοιπες αξίες. Λοιπόν, η Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας θα έχει ποιο σκοπό? Να συνειδητοποιήσουμε όλοι οι λαοί ότι στοιχείων πνευματικής, οικονομικής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι η ελευθερία. Μέσα από τον φιλοσοφικό στοχασμό, τον επιστημονικό λόγο και την καλλιτεχνική έμπνευση. Πάρτε για παράδειγμα, ας πάρουμε την Ελβετία, η οποία λόγω της γεωπολιτικής της θέση, της ουδετερότητος που της εξασφάλιζε, συνέλεξε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Σήμερα λοιπόν το διεθνές τοπίο έχει αλλάξει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι το σταυροδρόμι, όπως ήταν και κατά την αρχαιότητα, και μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην παγκόσμια κοινότητα, στην παγκόσμια κοινωνία. Μέσα σε αυτό το ρόλο, μέσα σε αυτό τον κόσμο θα κινηθεί η Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας. Τώρα, ποιες ενέργειες έχουμε κάνει? Το πρώτον το είχε αποδεχθεί ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Γεώργιος Παπανδρέου. Προσωπικά σε μένα μου το είχε υποσχεθεί, και άλλα μεσολάβησαν τα πολιτικά γεγονότα της τότε εποχής, η χουντική περίοδος, και δεν έγινε το πράγμα. Κατετέθη στη Βουλή σαν πρόταση νόμου με 10 βουλευτές το 1977. Σήμερα είναι έτοιμη και η συγγητική έκθεση και ο οργανισμός της Διεθνούς Ακαδημίας της Ελευθερίας, που θα παρουσιαστεί και στον Υπουργό Πολιτισμού και στον Πρωθυπουργό της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η πλέον κατάλληλη στιγμή, ιστορική στιγμή, που η Ελλάδα καλείται να παίξει ένα διεθνή ρόλο μέσα στην παγκοσμιοποίηση των πάντων. Νομίζω λοιπόν αυτή τη στιγμή, και χαίρομαι, διότι ο κύριος Ψιρούκης είπε, απορώ γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
Και οι δύο νομίζω αυτή ήταν η απορία. Νομίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Το Μεσολόγγι, το σύμβολο της ελευθερίας του νεοελληνισμού, θα γίνει το σύμβολο της ελευθερίας της ανθρωπότητας. Η Ελλάδα θα πρωτοστατεί στα παγκόσμια θέματα και νομίζω θα επηρεάζει και τα πολιτικά γεγονότα μέσω του πνεύματος. Μάλιστα. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, μιλάμε μια ώρα, το Μεσολόγγι δεν τελειώνει, ούτε με μία, ούτε με δύο ώρες. Είναι ατελείωτο θέμα, ατελεύτητο θέμα. Θα έλεγα να κάνει ο καθένας από μια μικρή τοποθέτηση, ούτε ένα λεπτό, κλείνοντας την εκπομπή, για το Μεσολόγγι. Αφιερωματικά. Αφιερωματικά νομίζω ότι μια τελευταία πρόταση θα έπρεπε καλύτερα να οδηγεί προς το μέλλον, προς τη δημιουργία αυτής της Ακαδημίας, την οποία εγώ θα έβλεπα να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά μιας διεθνούς αμνηστίας, για να έχουμε την πολιτική ελευθερία, ενός Russell Tribunal, για να συζητάμε τις καταπιέσεις και τα κακά στον κόσμο, να συνδυάζει τα ιδέες των απελευθερωτικών κινημάτων της εποχής μας, με ελευθέρωση της γυναίκας, την καταπίεση, τη φτώχεια, την ενεργία κλπ. Τρομερά θέματα, δηλαδή το θέμα της ελευθερίας να μην το αφήσουμε μόνο... πολύ διάστατο. Πολύ, πολύ διάστατο, είναι τεράστιο. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο Ινστιτούτο, ένα τέτοιο ίδρυμα ευρωπαϊκού επίπεδου, παγκόσμιου επίπεδου, διεθνούς επίπεδου, θα συνέβαλε πάρα πολύ. Θα ήταν πολύ σημαντικό και για τη συζήτηση στη χώρα μας και τη συζήτηση των συναφών προβλημάτων στην Ευρώπη. Και για τους ανθρώπους που ξέρουν να ζουν και να πεθαίνουν ελεύθεροι. Ακριβώς γι' αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Ψεροκή. Ναι, καλά. Αυτοί μάλλον χαίρονται που θα υπάρξει ένα τέτοιο ίδρυμα. Δηλαδή, οι ίδιοι ξέρουν να ζουν και πεθαίνουν ελευθεροί. Το πρόβλημα είναι, όπως το έθεσαν, ακριβώς ότι ένα τέτοιο ίδρυμα είναι η καλύτερη αξιοποίηση αυτού του τεράστιου θησαυρού που αφήνει στην ανθρωπότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, το Μεσολόγγι. Η ελευθερία σήμερα, πόσοι... Έχουμε 3.000 έθνη στον κόσμο. Πόσα από αυτά είναι ελεύθερα? Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Έχουμε γύρω στα 60 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθαίνουν από την πείνα στον κόσμο. Πού είναι η ελευθερία τους? Πού είναι η ελευθερία τους? Έχουμε διαρκείς πολέμους. Συνεχής. Ούτε μία μέρα χωρίς πόλεμο. Και διαρκή ερωτήματα βάζετε, κύριε Ψηρούκη, τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρωθούν στο πλαίσιο, ναι, μιας εκπομπής. Ναι, αλλά το Ίδρυμα... Ακριβώς θα ασχολείται. Θα ασχολείται και θα αναδείξει αυτό που λέμε, όχι παγκοσμιοποίηση, πολλοί το λένε οικουμενισμό, είναι κακώς μεταφρασμένος ο γλωμπαλισμός του κυρίου Κίζιγκερ σε οικουμενισμό, διότι το ελληνικό πνεύμα είναι οικουμενικό. Μάλιστα. Δίνει, ακριβώς, και παίρνει. Κύριε Ψηρούκη, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Νομίζω ότι αξίζει να γίνετε μέλος της Ακαδημίας Ελευθερίας του Μεσολογγίου. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Δεν παρουσιάζεστε εύκολα, γι' αυτό το λέω. Δεν έρχεστε εύκολα στην εκπομπή. Όχι. Ευχαριστώ που ήρθατε και είναι τιμή στην εκπομπή και για το Μεσολόγγι φυσικά. Κύριε Κολόμβα. Εγώ είμαι μέλος βέβαια του... της Ακαδημίας Ελευθερίας. Βεβαίως. Πέραν του τούτου, θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο επισημάνσεις. Πολύ σύντομα όμως, για τη σημασία της εξόδου. Βεβαίως. Στο εσωτερικό συνήνωσε τους Έλληνες. Καταλάγιασε και κατασύγασε τα πάθη. Μόλις που είχαν προηγηθεί των εμφυλίων πολέμων του 25. Και έγινε ένα καινούριο ξεκίνημα. Στο εξωτερικό βλέπουμε την ανάπτυξη του φιλελληνισμού σε διαφορετική βάση από το ξεκίνημα του 21. Τότε ήταν ο ρομαντικός φιλελληνισμός ή και ο τυχοδιοκτικός. Τώρα τα παθήματα του ελληνικού λαού και κυρίως του Μεσολογγίου, το ξεκύρισμα τόσων ανθρώπων, 6.000 γυναικόπαιδα, και αυτό ξεσήκωσε τη διεθνή κοινή γνώμη. Παρά τις αντιρρήσεις των κυβερνήσεων και τις ανάγκασε να προχωρήσουν σε γενναία βήματα υπέρ ανεξαρτησίας κλπ. Αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Παρότι λειτουργήσε ως σύμβολο της ελευθερίας, για να το συζητάμε 171 χρόνια μετά, συνέβαλε και στην εξέλιξη της πορείας, της επανάστασης των Ελλήνων. Μια κουβέντα μόνο, πέραν των κομιτάτων τα οποία έκαναν ράνους και στέλνανε χρήματα εδώ πέρα για να συντηρηθεί η επανάσταση, ο κόσμος του πνεύματος, φοβερή αυτή, η κοινή γνώμη, ο Ουγκό, μεγάλα ονόματα, Ντε Λανσάκ, Ντε Λακρουά, ο Ντανζέ, ο Μίλλερ,
Ο Σίλερ. Σίλερ. Φοβερά ονόματα, δηλαδή. Έγραψε και θεατρικό έργο «Η Ελλάς», το οποίο δεν παίχτηκε ποτέ στην Ελλάδα. Και έτσι έφτασε να πει ο Μέτερνιχ. Σας παρακαλώ, διαμηνήστε στην πύλη ότι δεν μπορώ πλέον να κάνω τίποτε. Μεσολάβησε μεσολόγγι. Τότε το είπε. Αυτό κατέληξα. Μάλιστα. Κύριε Καζάνα. Εγώ θα κλείσω με ένα. Νομίζω βρήκατε και άλλους που συμμετέχουν σε αυτή την. Ακριβώς. Και απορούν διότι δεν έγινε μέχρι τώρα. Αυτό είναι το ευχάριστο. Εγώ θα κλείσω με ένα απόσπασμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Διότι γίνονται οι εορτές της Εξόδου. Μιλάνε σε πανηγυρικούς λόγους, αλλά το μεσολόγγι παραμένει εγκατελειμμένο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, λοιπόν, στις γιορτές της Εξόδου, στον πανηγυρικό, μίλησε και είπε τα εξής. Η Ελλάς ευγνωμονεί το μεσολόγγι για την ιστορική σελίδα του μεγαλουργήματος της Εξόδου, η οποία δεν της χρησιμεύει δι' επίδειξην, αλλά της είναι χορηγός και πηγή εμπνεύσεων δια της νέας γενεάς. Η Ελλάς ετοιμάζεται και δι' άλλα μεγαλουργήματα. Τα μεγαλουργήματα αυτά δεν πρόκειται πλέον να είναι εξωτερική πόλεμη. Ήδη πρέπει όλη μας τη δραστηριότητα να τη συγκεντρώσουμε για να κάνουμε την Ελλάδα ένα κράτος ελευθερίας και δικαιοσύνης. Μέσα σε αυτή την ελευθερία που Αλκυδά μας το 360 π.Χ. είπε «Ελευθέρους αφήκε πάντα Θεός, ουδέν αδούλων η φύσης πεποίηκε». Σας ευχαριστώ. Μετά από αυτά που είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, νομίζω ότι περιτεύουν τα λόγια. Εγώ θα ήθελα να πω, πριν κλείσω την εκπομπή, να σας ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τον κύριο Γιώργο Φαράντο, καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Νίκο Ψιρούκη, ιστορικό, ο οποίος δεν εμφανίζεται συνήθως και είναι τιμή, πραγματικά τιμή για την εκπομπή ότι ήρθατε σήμερα, κύριε Ψιρούκη, τον κύριο Νίκο Κολόμβα, ο οποίος είναι στρατηγός, μεσολογγίτης, και τον κύριο Γεράσιμο Καζάνα, πρόεδρος της Ακαδημίας Ελευθερίας του Μεσολογγίου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Μετά από αυτά τα λόγια που είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, θα ήθελα να πω αυτό που ακούστηκε στη διάρκεια της εκπομπής. Πεθάνανε γιατί ξέρανε να ζήσουν. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και να είστε όλοι καλά.